Στις 7 και 8 Μαρτίου διοργανώθηκαν στη Θεσσαλονίκη συνέδριο και εργαστήρια για τις εντάσεις και τις προκλήσεις στο άσυλο και τη μετανάστευση στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Σας καλωσορίζω λοιπόν, ο Δήμος της Θεσσαλονίκης σας καλωσορίζει σε αυτή την ημερίδα για το άσυλο και τη μετανάστευση. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που σήμερα θα επιχειρηθεί, από ό,τι καταλαβαίνω, μια σφαιρική προσέγγιση ενός τόσο σημαντικού ζητήματος που θα παρουσιαστεί και θα παρουσιαστεί η παρούσα κατάσταση σε επίπεδο ευρωπαϊκό, σε εθνικό αλλά και τοπικό. Τώρα, τα ζητήματα του ασύλου νομίζω ότι πιάστηκαν και στην διακριτή τους αξία και προοπτική, δηλαδή το άσυλο μπορεί και πρέπει να σταθεί μόνο του μέσα από μια διαδικασία δίκαιη και αποτελεσματική, αυτά που λέγαμε. Αυτό θα έχει πολλαπλά ωφέλη και για τους πρόσφυγες, αλλά και για τη χώρα που θα καλυτερεύσει την εικόνα της διεθνώς, άρα θα μπορεί να διεκδικήσει τις αλλαγές σε ευρωπαϊκό επίπεδο με καλύτερους όρους. Αναφέρομαι στο Δουβλίνο, αναφέρομαι στα ζητήματα της πραγματικής αλληλεγγύης και κατανομής ευθυνών και βαρών μεταξύ κρατών κτλ. Άρα εκεί έχουμε ξεκάθαρα ένα μπούσουλα και βέβαια περιμένουμε να ξεκινήσει η νέα υπηρεσία του ασύλου να εξετάζει από τον πρώτο βαθμό και να πάψει πια η αστυνομία να έχει την αρμοδιότητα. Στο δεύτερο βαθμό έτσι κι αλλιώς έχουμε τις επιτροπές προσφυγών. Αυτό λοιπόν είναι ένα, θα έλεγα, ζήτημα που περίπου ξέρουμε που πηγαίνουμε, που είναι οι δυσκολίες και τι χρειάζεται για να ξεπεραστούν τα εμπόδια, που έχουν να κάνουν κυρίως βέβαια με την στελέχωση των υπηρεσιών. Και για να κλείσω, βέβαια, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από πολλούς και από μένα στα ζητήματα της ρατσιστικής βίας, σαν ακρότατη εκδήλωση ξενοφοβίας και ρατσισμού, τα εγκλήματα μίσους, δεδομένου ότι, όπως γνωρίζουμε, είμαστε πια σε μια εποχή βαρβαρότητας με τον τρόπο και με την συχνότητα και με την αγριότητα που γίνονται επιθέσεις, την ατιμωρησία που υπάρχει και το φόβο των θυμάτων να καταγγείλουν. Άρα εδώ τίθεται μια σειρά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη μηδενική ενοχή, πρέπει να δείξει πολιτεία και αυτό να το δείξει έμπρακτα με νομοθετικές αλλαγές που θα ενθαρρύνουν τα θύματα να καταγγέλουν και δεν θα τα συλλαμβάνουν επειδή δεν έχουν χαρτιά τη στιγμή που φτάνουν μαχαιρωμένα στα αστυνομικά τμήματα για να πούνε τι έγινε. Έτσι, μέχρι την ανάδειξη του ρατσιστικού εγκλήματος σαν ιδιώνυμο και βέβαια με κάθαρση στην αστυνομία εκεί που υπάρχουν υπόνοιες ή στοιχεία σχέσεων με ακροδεξιές οργανώσεις που ενέχονται σε πράξεις βίας. Το πρώτο πρόβλημα που μας ανησυχεί είναι πράγματι είναι το σύστημα ασύλου. Το σύστημα ασύλου που από την αρχή, που έτσι να πω από 2001, 2002, μπορώ να πω ότι δεν υπήρχε, υπήρχε με πολλή δυσκολία. Αλλά από 2010 που δημιουργήθηκε το καινούριο σύστημα ασύλου, αλλά δυστυχώς έμεινε στα χαρτιά που δεν δουλεύει και δεν λειτουργεί, δεν εφαρμόζεται. Αυτό είναι το πολύ, πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα, δηλαδή δεν εφαρμόζεται οι κανόνες και οι νόμοι που ψηφίζεται από την Βουλή και από τις αρχές. Αυτό είναι και που δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα στην κοινωνία. Οι άνθρωποι που έρχονται που δεν μπορούν να υποβάλουν αιτήσια ασύλου, οι άνθρωποι που έρχονται με τίποτα δεν μπορούν να καταγράφουν κάπου σε κάποια υπηρεσία, σημαίνει ότι μένει χωρίς χαρτιά στην κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν έχουν κανένα χαρτί και κανένα στοιχείο όταν μένουν στην Ελλάδα. Τότε είναι πολύ ευάλωτοι στην κοινωνία. Ήδη οι πρόσφυγες και οι ετούντες άσυλο είναι πολύ ευάλωτες όταν έρχονται λόγω ταράξεων και σειράξεων που υπάρχουν στις χώρες τους και στην διαδρομή και μετά σε τέτοια κατάσταση που από τη μία απειλούνται λόγω δυσκολίες που υπάρχουν στη ζωή, από την άλλη ότι δεν έχουν χαρτιά με διάφορες κανονισμούς, νόμους που υπάρχει από την ελληνική αστυνομία
σαν παράδειγμα το τελευταίο επιχείρηση ξένου Ζεύς που ξέρουμε ότι χιλιάδες άτομα πήγαν στα κρατητήρια. Στα κρατητήρια είναι το άλλο πρόβλημα που ετούν δυσάστολο, που βασικά είναι θεμελιώδης δικαίωμα του ετούντος άσυλο να μπορέσει να υποβάλει αίτηση ασύλου, αλλά εκεί ακόμα δυστυχώς δεν μπορεί να υποβάλει αίτημα ασύλου. Και οι καταστάσεις που υπάρχουν, η πολύ απάνθρωπη κατάσταση πραγματικά που υπάρχει στα κρατητήρια, αναγκάζουν τους ίδιους τους ετούντες άσυλου που αυτοί έχουν υποβάλει αίτηση ασύλου και να το ανασύρουν και να ζητήσουν ότι θέλουν να επιστρέψουν πίσω στη χώρα. It's quite important to understand that refugees are different from what refugees have been at a time when, for example, the Refugee Convention was done, because refugees now are threatened in more subtle ways. So it's not always somebody kills you or somebody shoots at you, whatever, but there are subtle ways on how to threaten people's lives. So I do think there needs to be a general reassessment of what a refugee is, and you know, new international laws and regulations based on those assessments. And during the conference, you've spoken about the concept of humanitarian citizenship. Would you like to sort of elaborate a bit on that? Yeah, I think it's a really interesting concept because it defines citizenship as a category that's not bound to the legal politics of particular nation state, but of in relation to universal rights. And the humanitarian angle that comes into it sort of deals with the humanitarian need, but it really takes account of the whole person. So it doesn't see a refugee as a person who is in a destitute situation and might need shelter and housing and food and health, but also has a right to have a future, has a right to have dreams, aspirations, etc. So I think it's an interesting concept to think about having a right-based approach that goes beyond national laws of nation states, as all refugee conventions at the end do, they're all implemented by nation states, but looks at how one take care holistically of marginalized populations, not only refugees, but in this particular setting we talk about refugees, but you can extend it to all other, sure, all sorts of other marginalized population groups. Αυτό που κάνουμε σήμερα καλό είναι και πιστεύω μπορεί να χαλάζει το σύστημα που ζούμε εδώ στο Ελλάδα για το προσφύγιο και μετανοστών, γιατί μένουμε σε ένα κατάσταση που δεν είναι καλό με το προσφύγιο και μετανοστών. Εδώ στο Ελλάδα δεν έχει σύστημα, δεν έχει μια πολιτική μετανοστών, δεν έχει αυτό. Και πρέπει για το νόμος. Εντάξει, το ξέρουμε εδώ ο νόμος, για το μετανάστε δεν είναι νόμος. Εγώ που είμαι εδώ, πρώτη φορά το είδα αυτό και μπορεί να, όταν κάνουμε αυτό κάτι φορά, μπορεί να χαλάσουμε το σύστημα για όλους μετανάστε και με προσφύγες που είναι εδώ σε Ελλάδα. Πολύ χρήσιμη η εκδήλωση, έτσι. Στη λογική ότι προώθησε έναν ουσιαστικό διάλογο. Εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα, ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα σήμερα, είναι ότι τέτοια δύσκολα και σύνθετα ζητήματα όπως είναι το μεταναστευτικό και το θέμα του ασύλου και της προσφυγικής προστασίας δεν συζητιώνται σοβαρά και σε βάθος. Ακούγονται κορώνες, πυροτεχνήματα εντυπωσιασμού, καλλιεργούνται αυταπάτες για εύκολες λύσεις και ψευδεστήσεις και ένας διάλογος για την συνθετότητα των προβλημάτων και ποια δέσμη μέτρων θα μπορούσε κάποιος να αντιμετωπίσει ένα φαινόμενο που στο κάτω-κάτω δεν είναι μόνο εθνικό, είναι και ευρωπαϊκό, είναι αυτό που λείπει και από τις πολιτικές. These 2 days meetings here came as a surprise. I was expecting to see one more piece of chaos, frustration, and this is not what I found. I found that there is a city which seems to be inspired by the team that leads it and the man that leads it to stand up against a number of tendencies in the country and to try with all the means available for it to resist and to tackle. I say resist with respect to the general negative attitude towards unwelcome foreigners,
And taco means to not play the do-gooders, but try to address real down-to-earth problems in a pragmatic way. And I met a number of people here from the municipal administration and very much so from the NGOs who were extremely well structured, not giving into panic, not saying they were overthrown by the dimension, sheer dimensions of the problems, but who were just trying to do what they could do. And trying to do so by keeping cold blood, keeping nice forms of dialogue, and behaving like professionals. But I think there is an island of hope inside Greece, which seems to be the space here. I might get it wrong, but that's the impression I got.